Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Όσον αφορά στην εξέλιξη του καιρού για τι επόμενε ημέρε, δύο λόγια. Όπω είπαμε και χθε και το τονίσαμε μέσα από τη συχνότητα τη ΕΡΤ, ο καιρό θα παραμείνει καλό, πολύ καλό θα έλεγα. Και μάλιστα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει κάποια άνοδο, κυρίω κατά τη διάρκεια του Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δεύτερου Σαββατοκύριακο, κυρίω Κυριακή, θα έχει περισσότερη ζέστη. Τη Δευτέρα ίσω πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά, βορειοανατολικά. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια με περισσότερη λεπτομέρεια και ποιε είναι οι πιθανότητε να αλλάξει ο καιρό αρκετά και να εισβάλλει το φθινόπορο, το οποίο θα έχει εισβάλει ήδη τι επόμενε ημέρε στην Βόρεια Ευρώπη και σε περιοχές της Βαλκανικής Χερσονήσου. Η σημερινή ημέρα. Για να δούμε ψηλά πώς κύλησε και στην χώρα μας και πανευρωπαϊκά. Για κάθε είχαμε σχεδόν παντού τώρα λίγα σύννεφα, επικράτησαν κατά τόπου, εκεί που τα αναμέναμε κυρίω στα ανατολικά υπηρετικά στην αρχή τη ημέρα. Βλέπετε, έχουμε πάει στην Πέμπτη. Δεν έχω να σα δείξω τίποτα το ιδιαίτερο από ψηλά. Λίγα σύννεφα και πάλι τοπικά αυξημένα, κυρίω στα ανατολικά και τα νότια αρχικά και προ το απόγευμα εδώ στι βορειοδυτικέ περιοχέ. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα τη γενικά των έντονων χρωματισμών εδώ, των αποχρώσεων στην κεντρική Μεσόγειο. Είχαμε πει χθε και σήμερα δείχνουν και πάλι τα προνοστικά στοιχεία για τη δημιουργία ενό βαθέω βρομηρικού χαμηλού. Α, γενικά στην περιοχή τη Ανατολικά τη Σαρδινία μεταξύ Σαρδινία και Ιταλία, το οποίο κάποια προνοστικά μοντέλα θέλουν να παίρνει και τη μορφή μεσογειακού κυκλώνα, δηλαδή με πολύ δυνατού ανέμου γύρω από το πιθανό α, μάτι του και α, πολύ ισχυρέ βροχέ και καταιγίδε. Αυτό δεν πρόκειται να μα επηρεάσει καθόλου το σύστημα τι επόμενε ημέρε. Αντίθετα, θα κινηθεί προ τα βορειότερα τμήματα τη Αφρική και κυρίω προ τι ακτέ τη Τινησία και τη Αλγερία. Τώρα για την Πέμπτη μεγάλο κομμάτι τη Βαλκανική Ισονήσου αλλά και τη Ευρώπη. Φαίνεται ότι θα έχει πολύ καλό καιρό και πάλι. Θα ξεκινήσουν όμω βροχέ, καταιγίδε και δυνατή άνεμη φθινοπορεινό. Το σκηνικό θα γίνει στην βόρειο Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στην Ιρλανδία. Από εδώ θα εισβάλλει το φθινόπωρο σχεδόν πανευρωπαϊκά. Από αύριο, περίπου το βράδυ, και μετέπειτα, θα δούμε σε λίγο την εξέλιξη. μέχρι και τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα. Για να δούμε σε εμά, πολύ γενικά, την εξέλιξη έτσι, και πιο αναλυτικά. Βλέπετε ότι σε αρκετέ περιοχέ τη χώρα σήμερα θα ξεκινήσει με λιακάδα. Κάποιε τοπικέ συνεχέ θα έχουμε στα δυτικά, στα ανατολικά υπηρετικά και στα νότια νησιωτικά τμήματα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Βασικά μέσα στην ημέρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σχεδόν παντού και λίγε τοπικέ συνεχέ θα έχουμε έω και το απόγευμα εδώ στο βορειοδυτικό κομμάτι τη χώρα, κυρίω κατά μήκο των βορειοδυτικών συνόρων μα και στι βόρειε περιοχέ τη Κρήτη μέχρι και το απόγευμα. Λιακάδα λοιπόν μέσα στην ημέρα σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, οι βορειάδε διατηρούνται και κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη αρκετά, έως, αρκετά ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ στι περισσότερε περιοχέ του Αιγαίου, από το Θρακικό μέχρι και την θάλασσα των Κυθύρων. Έχουμε 6 και επτάρει τοπικά παρατηρούνται και 8 μποφόρ ρηπέ βορειά. Θα προσπαθήσει λίγο αυτό ο βορειά να εξασθενήσει κυρίω από το απόγευμα και μετέπειτα, λίγο όμω κατά τόπου και κυρίω στι νοτιότερε γεωτικέ περιοχέ. Τώρα, στο Ιόνιο, οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν βόρειο-ανατολική, κυρίω στον Πατραϊκό θα αγγίζουν τα 4 με 5 μποφόρ, αλλά μέχρι το απόγευμα θα έχουν στραφεί σε πιο βορειοδυτικού και θα έχουν εξασθενήσει. Δυνατή θα είναι η άνεμη κατά διαστήματα και πάλι σε περιοχέ τη Θράκη, κυρίω στον Εύρο, στην Αττική, στην Εύρο πλευρά τη υπηρετική χώρα αυτό και στην νότιο-ανατολική Πελοπόννησο και στι επίση περιοχέ τη της Κρήτης θα φυσά δυνατά καθ' όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Τώρα. Ο Ιδράργυρο, κατά τη διάρκεια των νυχτερινών και πρώτων πρωινών ώρων, θα προσπαθήσει να πέσει έναν με δύο βαθμού συγκριτικά με τα προηγούμενα 24 ώρα, κυρίω σε ορεινέ περιοχέ, δηλαδή θα έχουμε και κάτω από 10 βαθμού σε αρκετά ορεινά τμήματα τη κεντρική και βόρεια χώρα. Θα μου πείτε, α, το είχαμε αυτό και τι προηγούμενε νύχτε αρκετέ περιοχέ. Φαίνεται ότι σε αρκετέ ορεινέ περιοχέ και τη κεντρική και νότια χώρα, ίσω καταφέρει ο Ιδράργυρο το πρωί τη Πέμπτη να πέσει και κάτω από του 10 βαθμού Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται να έχουμε κάτω από 12 με 14 και 15 βαθμού και 16 τα παιδινά υπηρετικά και κάτω από 18 με 22 βαθμούς στην υπόλοιπη Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Για να πάμε τώρα στις θερμοκρασίες του μεσημεριού. Θα παρατηρήσετε και πάλι το εξή. Όσο πιο νότια, τόσο πιο δροσερά και ελαφρώ πιο ψυχρά. Εκτό από τι νοτιοτολικές, και περιοχέ, εδώ στο Αιγαίο που θα έχουμε και 30 με 32 βαθμού και στη Δυτική Ελλάδα που θα ανέβει η υδράγυρο και στου 30 με 31 βαθμού Κελσίου, και στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα αναμένεται να έχει περισσότερη ζέστη από ό,τι στο Νότο. Βλέπουμε εδώ 28 άριγε, 29 άριγε. Γενικά στο Αιγείο και στα ανατολικά, οι πρωτικά όπου θα επικρατεί αυτό ο δυνατό βορειά, οι μέγιστε δημοκρασίε γύρω στου 26 με 28 βαθμοί Κελσίου θα πρέπει να αναμένουν εκεί οι κάτοικοι ή όσοι θα βρίσκονται κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη. Για να δούμε την uh, εξέλιξη στην Αττική Λιακάδα. Φυσικά το πρωί κάποιε τοπικέ συνευχιέ στα ανατολικά τμήματα του Νομού, οι οποίε θα δηληθούν και αυτέ κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Ο βορειά καλά κρατεί και την Πέμπτη, γύρω στα 5 με 6. 6 τοπικά και 7 από κυρίω στα ανατολικά. Και η θερμοκρασία κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο γύρω στου 28 με 29 βαθμού Κελσίου. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ, από το πρωί θα έχουμε ηλιοφάνεια όπω και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία. Τώρα, τι μεσημβρινές απογευματινέ ώρε, ίσω βγάλει κάποιε τοπικέ συνευχέ, κυρίω στα ορεινά τη Πέλλα, Πυρία και η Μαθία. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν από ανατολικέ γενικά διευθύνσει, πιο βόρεια, ανατολική, όχι νοτιοανατολική, στην περιοχή τη Καλκιδική, στα 4 με 5 τοπικά έω και 6 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στου 27 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο στην πόλη Θεσσαλονίκη. Αργά το μεσημέρι. Για να δούμε την εξέλιξη για την α, Παρασκευή. Δεν έχω να σα δείξω πάλι κάτι το ιδιαίτερο και την Παρασκευή ο καιρό θα είναι πάρα πολύ καλό σε όλη την Ελλάδα και οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πέσουν ένα με δύο μποφόρ, κυρίω εδώ, στα κεντροβόρεια τμήματα του Αιγαίου, από το ύψο των βορείων κυκλάδων μέχρι και τα νότια του Θρακικού έω και τι ποράδε, στα ανοιχτά τμήματα τα ανατολικά των σποράδων, θα πρέπει να παρατηρούνται εξάρια τοπικά και επτάρια, επτά μπο, ε, μποφόρ ρηπέ βορειά. Στα δυτικά, κανένα πρόβλημα με του ανέμου. Εξασθενημένοι θα είναι αυτοί, όχι πάνω από τρία με τέσσερα μποφόρ, από διάφορε στην ουσία διευθύνσει τοπικά θα επικρατήσει εκεί και θαλάσσια αύρα. Για να δούμε μέχρι και το τέλο την Παρασκευή και να πάμε στο Σάββατο όπου θα δείτε. Και πάλι η Λιακάδα σχεδόν παντού δείχνει το προνοστικό μοντέλο με κάποιε τοπικέ συνευχέ, και αν συμβούν αυτέ να κάνουν την εμφάνισή του στα πολύ πολύ βορειοανατολικά τμήματα και στην Δυτική Ελλάδα. Στη Βόρεια Κρήτη κάποια λίγα σύννεφα την Παρασκευή το Σάββατο θα έχουν διαλυθεί και αυτά και οι άνεμοι το Σάββατο θα πέσουν κι άλλο από βόρειες βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις. Στο πολύ να αγγίζουν τα 5 με 6 μποφόρ πολύ τοπικά στις κυκλάδες της Βόρειας να βγάζει ένα φταράκι από πλευρά ρηπέ βορειάδων κατά τη διάρκεια τη ημέρα αυτή. Στα δυτικά οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Τώρα, για την Κυριακή, αν και υπάρχει κάποια διχογνωμία όσον αφορά στα προγνωστικά στοιχεία για την Κυριακή, κυρίω για τη Βορειοανατολική Ελλάδα, που βλέπετε κάποια σύννεφα στην Αθράκη να διέρχονται κυρίω μετά το μεσημέρι προ το απόγευμα και ίσω στα πολύ βόρεια του τη Ράκη να περάσει κάποια τοπική βροχή στην υπόλοιπη χώρα. Η Κυριακή θα ξεκινήσει, θα κυλήσει και θα τελειώσει με λιακάδα. Θα πρέπει να βγάλει έναν βορειοδυτικό άνεμο, κυρίω στην Κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα στα 5 με 6 μποφόρ. Στι υπόλοιπε περιοχέ οι βορειοδυτικοί άνεμοι και στο Ιόνιο αλλά και στο Αιγύο δεν να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ σύννεφα φαίνεται να βγάζει λίγο περισσότερα εδώ στην περιοχή τη Κύπρου. Δηλαδή, δείχνουν αυτά τα σύννεφα να δίνουν ε, κάτι το ιδιαίτερο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και για να πάμε στην Δευτέρα. Αυτό με μικρή πιθανότητα βλέπετε το σενάριο. Κάποια σύννεφα να κατέβουν αρκετά, έτσι κυρίω στι βόρειες, βορειοανατολικέ περιοχέ το πρωί τη Δευτέρα. Κυρίω εδώ στα βορειοανατολικά, αφήσουν κάποια τοπική βροχή μικρή διάρκεια, αλλά με πιθανότητα κάτω από το 50 με 60%. Θα δούμε και αύριο με τα πιο φρέσκα προνοτικά στοιχεία, αν ισχύσει αυτό το σενάριο, το οποίο το δίνουν τα μισά στην ουσία παγκόσμια προοριστικά μοντέλα. Γενικά και τη Δευτέρα φαίνεται ότι ο καιρό θα είναι αρκετά καλό στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. σω βγάλει πρόσκαιρα βορειά στην βορειοανατολική Ελλάδα στα 5 με 6 πρόσκαιρο και 7 μποφόρ. Και στα δυτικά ίσω ενισχυθεί πρόσκαιρα ένα βορειά, κυρίω στι πρωινέ που είναι ώρε στα 4 με 5 μποφόρ. Αλλά γενικά η εικόνα του καιρού και τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει ιδιαίτερα. Θα παραμείνει σε γενικέ γραμμέ καλό πολύ καλό ο καιρό με αυτή την πρόσκαιρη στα και την ενίσχυση πιθανή των ανέμων στην α, νησιωτική και η περιοριστική χώρα. Τώρα, για να δούμε την εξέλιξη πανευρωπαϊκά. Δείτε πώ σκουραίνουν οι χρωματισμοί εδώ στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα τη Ευρώπη. Και μάλιστα αρκετά, ενώ το σύστημα το οποίο είπαμε ότι μπορεί να, δημιουργήσει εδώ και έναν μεσογειακό κυκλώνα, το βλέπετε με τι αποχρώσει, ίσω δημιουργηθεί και ένα μάτι στα ανοιχτά ανατολικά τμήματα τη Σαρδινία. Δεν πρόκειται να μα επηρεάσει σε καμία περίπτωση αυτό το σύστημα, για όσο αναρωτιέστε αν θα κινηθεί προ την χώρα μα. Φαίνεται ότι η κίνησή του θα πάει προ τι βορειότερε περιοχέ τη Αλγερία και τη Τινησία. Τώρα, αυτό που θα μα επηρεάσει κατά πάσα πιθανότητα κυρίω προ τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα είναι ένα σύστημα ένα εκτεταμένο, το οποίο το βλέπετε απλό, είναι τα το πλοκάμια του σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Θα φθινοποριάσει, με συγχωρείτε, από το Σαββατοκύριακο σχεδόν σε όλη την κεντρική και την Βόρεια Ευρώπη. Το σύστημα αυτό θα κινηθεί την Κυριακή τουλάχιστον ένα κομμάτι του αρκετά ανατολικά και ίσω περάσει, γι' αυτό λέμε, θα δούμε καλύτερα αύριο την εξέλιξη, ίσω περάσει την Κυριακή το απόγευμα και πάνω από τη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα με κάποιε τοπικέ βροχέ, ίσω δώσει και κάποια πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα όμω αυτή τη εκτεταμένη ατμοσφαιρική διαταραχή. Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα Δείχνει να μα επηρεάσει είναι το δεύτερο τμήμα τη. Το οποίο το βλέπετε τη Δευτέρα να κινείται αρκετά ανατολικά και να φτάνει στα Βόρεια Βαλκάνια τη Δευτέρα το μεσημέρι προ το απόγευμα. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να κινηθεί από το απόγευμα τη ερχόμενη Τρίτη προ την Τετάρτη ελαφρώ πιο νότια και κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να αλλάξει τον καιρό σε αρκετέ περιοχέ τη χώρα μα. Θα δούμε πώ, επαναλαμβάνω, το επόμενα 24 ώρα. Να δούμε και την εξέλιξη πλευρά αερίων μαζών. Βλέπουμε τι πορτοκαλί αποχρώσει πώ σιγά σιγά δίνουν τη θέση του στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα τη Ευρώπη σε άλλε αποχρώσει, μάλιστα και του μπλε, έω και κρύο φαίνεται να κάνει κυρίω από τη Δευτέρα στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα τη Ευρώπη, έω και ελαφρώ χειμωνιάτικο κρύο, θα έλεγα, καθώ θα ακολουθήσουν και κάποιε χιονοπτώσει σε ορεινέ περιοχέ εδώ στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα τη Ευρώπη. Και αυτή η κρύα μάζα, αυτό το κομμάτι που βλέπετε εδώ, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να κινηθεί πιο νότια και να ρίξει και σε εμά. Θα δούμε πόσο την θερμοκρασία από το απόγευμα βράδυ τη Τρίτη προ Τετάρτη. Δεν φαίνεται να έχουμε το ίδιο, την ίδια πτώση τη θερμοκρασία με την κεντρική και την βόρεια Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει σιγά σιγά και σε εμά να αλλάξει ο καιρό προ το ελαφρώ φθινοπολινό. Σε κάποιε περιοχέ ίσω γίνει και λίγο πιο θηροπορρινό ο καιρό από τι άλλε. Τώρα, Παρασκευή. Δεν αλλάζει η θερμοκρασία. Σάββατο και Κυριακή θα έχει ζέστη. Δεν αποκλείεται να μιλάμε την Κυριακή για 33 και 34. Αν κατέβουν οι βορειάδε τη Δευτέρα, θα κάνει λίγο περισσότερη δροσιά στα ανατολικά βορειοανατολικά. Αν δεν ενισχυθούν τόσο οι βορειάδε τη Δευτέρα στην Ανατολική Ελλάδα, θα πρέπει να μιλάμε και για 33 και πάλι βαθμού Κελσίου. Μέγιστε στη τη Δευτέρα το μεσημέρι σε αρκετέ υπηρετικέ περιοχέ. Και από Τρίτη, απόγευμα προ βράδυ, αναμένεται κάποια σταδιακή πτώση θερμοκρασία στην βόρεια αρχικά Ελλάδα. Θα είμαστε όμω εδώ να αναλύσουμε κάθε με το σενάριο για να μην τον. Καιρό, σα κυρίε και κύριοι, αύριο την ίδια ώρα εδώ και πάλι. Καλό βράδυ σε όλου.